Πάμε όμως και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε, Παντελή, τις γερμανικές αντιδράσεις στην απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, αλλά και τη συζήτηση που φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο για την επόμενη μέρα, αναφορικά με τη στρατηγική που πρέπει να χαράξει η Ευρώπη. Καλησπέρα. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει σοκ στη Γερμανία για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καγκελάριος Σόλτς μίλησε για αποστροφή, ένα γεγονός που του προκάλεσε αποστροφή, ενώ η κυρία Μπέρμποκ, υπουργός Εξωτερικών, μίλησε συγκεκριμένα. Είπε ότι η βία δεν είναι μέσον, αλλάζουμε κυβέρνηση με την ψήφο, όχι με τα όπλα, αλλά χαρακτήρισε και είπε ότι οι μέρες αυτές είναι μαύρες για την Αμερικανική Δημοκρατία. Εδώ να σου πω ότι οι μόνοι που προχώρησαν το θέμα παρακάτω είναι οι ακροδεξιοί, οι οποίοι είπαν, ευχήθηκαν δύναμη στον πρόεδρο Τραμπ για τα νέα του καθήκοντα ως νέος πρόεδρος. Το προχώρησαν πάρα πολύ οι ακροδεξιοί νεοφασίστες της Γερμανίας. Το θέμα είναι ένα. Οι αναλυτές τι λένε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, βρίσκονται σε μια αστάθεια. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρχαν πριν. Η Ευρώπη πρέπει να δει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Να φτιάξει μια νέα στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, για την αμυντική πολιτική, για την οικονομία. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να βρει μόνη της τα βήματά της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντα ήταν εκεί, αλλά δεν μπορούν πια να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεχθεί μια επίθεση από τη Ρωσία κυρίως, και βλέπουμε ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται όλα αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Εάν ακούσουμε και το τι λένε αυτή τη στιγμή στη Μόσχα. Ματίνα. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.